Σε απόσταση 9 ωρών ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά και μόλις μιας ώρας αεροπορικός από την Αθήνα, μεταξύ Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, σχεδόν αναποφάσιστη για το πού πραγματικά ανήκει, βρίσκεται η διάσημη πεταλούδα του Αιγαίου, η Αστυπάλαια. Η αμφιθεατρικά χτισμένη χώρα της Αστροπαλιάς, όπως αποκαλούν το νησί του συντόπιοι, με το λευκό των τείχων των σπιτιών να βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το γαλάζιο στα πρωτοπαράθυρα, τα γραφικά σοκάκια αλλά και η παραδοσιακή πέτρινη ανεμόμυλη στην κεντρική πλατεία, είναι στοιχεία που πράγματι θυμίζουν έντονα τα γειτονικά Κυκλαδονήσια. Επισκεπτόμενοι το παραδοσιακό αστυπαλίτικο σπίτι, πρωτοβουλία της κυρίας Πόπης Αχλαδιώτη, θα κάνετε ένα ταξίδι στο χρόνο και θα δείτε πώς ζούσαν οι ντόπιοι δεκαετίες πριν. Πόσα χρόνια σας πήρε για να το φτιάξετε? Γύρω στα 20 και πάνω. Είναι δική μου δουλειά με την κόρη μου και τον άντρα μου. Και προσφορές που μου δίνανε οι πατριώτισσες μου. Τα παλιά τα χρόνια αγοράζαν οι ξένοι τα σπίτια τα παλιά και τα διορτώνανε και όλα τα παλιά που δεν τους αρέσανε τα πηγαίνω στα σκουπίδια και μόλις εγώ μάθαινα ότι ας πούμε ένα σπίτι παλιό διορτώνεται παρακολουθούσα και πήγαινα στα σκουπίδια και μάζεψα από εκεί πολύ παλιό υλικό. Το κάστρο της Αστροπαλιάς, το κάστρο της Αστροπαλιάς. Στην κορυφή της χώρας στέκει εμβληματικό από τον 15ο αιώνα το κάστρο των Κουερίνη, έτοιμο να προστατέψει τους κατοίκους του νησιού από τους πειρατές του Αιγαίου. Το νησί λοιπόν της Αστυπάλαιας δόθηκε σε έναν Βενετσιάνο έμπορο ονόματι Κουερίνη, Τζοβάνι Κουερίνη, με σκοπό να επικιστεί το νησί και να δημιουργηθεί ένα κάστρο, μια βάση η οποία ουσιαστικά θα βοηθούσε την εξάπλωση της κυριαρχίας των Βενετσιάνων στο Αιγαίο. Το μοναδικό του χαρακτηριστικό που σπάνια το βρίσκεις είναι ότι η εξωτερική τύχη του κάστρου είναι ταυτόχρονα και τύχη των σπιτιών που υπήρχαν στο εσωτερικό. Μέχρι πότε το κάστρο κατοικούνταν στο εσωτερικό του? Ο τελευταίος κάτοικος, η τελευταία κάτοικος μάλλον του κάστρου έφυγε μετά το σεισμό που έγινε στη Σαντορίνη το 1957. Άρα λοιπόν, ναι, είναι ένα κάστρο το οποίο μέχρι πριν από 70 χρόνια ήταν ζωντανό κάστρο. Πώς το βλέπεις που έχει καταντήσει λίγο ερυπιώνας? Οφείλεται στο εξής γεγονός, ότι οι κάτοικοι μετατοπιζόμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό παίρνανε τους τείχους, τις πέτρες των τείχων των σπιτιών που ήταν στο εσωτερικό και χτίζανε τα σπίτια τους στο εξωτερικό του κάστρου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του νησιού, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχει περίπου 1.300 μόνιμους κατοίκους, είναι το υψηλό ποσοστό των νέων ανθρώπων και των παιδιών, γεγονός που το κρατούν νέο. Αργυρό, εσύ είσαι μια από τις δασκάλες του Δημοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας. Για 13η χρονιά και φέτος έχω τη Β' Δημοτικού. Πόσα παιδιά έχει σήμερα το Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας? Είναι λίγο πάνω από 70. Συνήθως και ένας αντίστοιχος αριθμός στο γυμνάσιο. Πρώτο ήρθα διακοπές στην Αστυπάλαια το 2003, τότε ακόμα πολλοί δεν ξέραμε που ακριβώς είναι η Αστυπάλαια. Στη διάρκεια των διακοπών γνώρισα τον σύζυγό μου, μου άρεσε πολύ και το νησί, πολλοί λένε ότι έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια και αποκτά φανατικούς θαυμαστές. Στην αρχή ήταν διαφορετικά, ήρθα, ήμουν μόνη, δεν είχα ακόμα δημιουργήσει την οικογένεια. Παίρνουν σε διαφορετικά ο χρόνος. Στη συνέχεια μπήκε μια καινούργια καθημερινότητα. Αλλά σε γενικές γραμμές οι κάτοικοι στην Αστυπάλαια είναι όλοι πολύ φιλόξενοι. Και σε κάνουν να νιώθεις ότι μπαίνει σε μια μεγάλη παρέα, σε μια μεγάλη οικογένεια. Ο χειμώνας στην Αστυπάλαια, όπως παραδέχονται οι ντόπιοι, δεν είναι όσο δύσκολος μπορεί να φαντάζονται οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων, αφού βρίσκουν τρόπους να περνούν όμορφα το χρόνο τους, είτε με το να συγκεντρώνονται σε σπίτια και να αφήνονται σε κουβέντες και φαγοπότια, είτε με το να επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες. Μία από αυτές, που μάλιστα είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα τους, είναι η συγκομιδή του διάσημου σαφράν. Νίκο, ήρθαμε εδώ να μαζέψουμε το διάσημο σαφράν ή όπως το λέτε εσείς οι ντόπιοι, ζαφορά ή πιο παλί, ζαφορά. Είναι ο θησαυρός του νησιού μας. Μαζεύεται κατά την περίοδο του Νοεμβρίου και γενικά το έχουμε πολύ στην κουλτούρα μας και στην κουζίνα μας. Είναι αυτοφιές,
και βγαίνει στο βουνό και είναι πολύ άγρο. Δηλαδή η μυρωδιά του είναι πολύ πιο δυνατή από ότι τη Κοζάνης. Βγαίνει στα μέρη τα βορεινά. Ανεβαίνει όλος ο κόσμος και θυμόμαστε λέει τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας και ακολουθούμε τώρα εμείς η νέα γενιά. Την παράδοση, η κάθε νοικοκυρά έρχεται, μαζεύει για να έχει να κάνουμε όπως λέμε εμείς την κουμπάνια μας για να περάσει τον χρόνο της. Κύρα μου πορτά. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της Αστυπάλαιας είναι ο μεγάλος αριθμός των εκκλησιών της που φτάνουν τις 365, όσες και οι μέρες του χρόνου. Η Παναγιά η Πορταΐτισσα, από τις πιο φημισμένες του Αιγαίου, αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο του νησιού και το μεγαλύτερο προσκύνημά του, ενώ η ανέγερσή της κράτησε 9 χρόνια. Ο οικισμός της Μαλτεζάνας, περίπου 8 χιλιόμετρα από την χώρα, όμορφος αλλά ουσιαστικά ερημωμένος τους χειμερινούς μήνες, είναι εκεί για να θυμίζει πως το καλοκαίρι πάντα επιστρέφει. Μετά από 3 ημέρες παραμονή στο νησί, μπορούμε πια με σιγουριά να πούμε πως η Αστυπάλαια δεν ανήκει τελικά ούτε στα Δωδεκάνησα ούτε στις Κυκλάδες. Η ελεύθερη πεταλούδα του Αιγαίου δεν ανήκει πουθενά, ή μάλλον όχι. Ανήκει. Ανήκει σε όλους εκείνους, ντόπιους και ξένους, που την έχουν στην καρδιά τους.